Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα και εμένα. Γεια σου, Γιάννη μου. Τι γίνεται στο σπίτι σου την αυλή? Αχ, θα δείξει. Γιατί σας χτυπάω στο σπίτι τους. Ναι. Πρώτη φορά. Έχουν την 35η επέτειο γάμου τους. Και είμαι καλεσμένη. Θα είναι και πολλοί συγγενείς εκεί. Θα γίνει χαμός. Είμαι αγχωμένη βεβαίως για την πρώτη αυτή επαφή και την πρώτη γνωριμία. Θα δείξει. Κορίτσια, βαθμολογήστε τη Τζόρτζια. Ευρυδίκη μου, εσύ εισέβαλες στη ζωή μας τελικά με την παραμονή σου στο παιχνίδι, αλλά κάποιος άλλος έχει βάλει στο στυλ σου και σε σένα, θεωρώ, και το έχει κάνει λάθος. Κάτω σε έχει ντύσει άνοιξη, πάνω σε έχει ντύσει ένα συνοθήλευμα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω και δεν μπορώ να το βαθμολογήσω. Του έβαλα 2 για να είμαι επικής μαζί σου, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν το έχεις κάνει μόνη σου. Και είναι μια απόδειξη του ότι 2 συνεχόμενες μέρες έχω δει εντελώς διαφορετικά στυλ. Μακάρι να το έχεις κάνει μόνη σου. Και αν το έχεις κάνει μόνη σου, είναι λάθος, ok. Είναι λάθος γιατί το σακάκι θα έπρεπε να είναι ή πιο κοντό ή αρκετά πιο μακρύ. Είναι λάθος γιατί έχεις βάλει... Δηλαδή, ακόμα και το δέσιμο, όπως έχεις βάλει την πασμίνα, δεν θεωρώ ότι θα το έκανες εσύ. Κάποιος το έφτιαξε, ίσως κάποιο από τα κορίτσια μέσα. Ναι, με βοήθησε να το φτιάξω η Ζάνα, αλλά το σχέδιο και το πώς το ήθελα είναι καθαρά δικό μου και μπορεί να σου το πει και η Ζάνα αυτό. Απλά με βοήθησε να το βάλω μέσα στη ζώνη. Απλά εσύ, επειδή στην καθημερινότητά σου δίνεσαι με φόρμες, έχεις πει. Δεν θα διάλεγες έτσι ένα πιο αθλητικό, ίσως, look να πας στους γονείς? Για το κόνσεπτ και ναι. Μόνο αυτό. Στη ζωή μου δεν θα το έκανα αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα. Μου θυμίζει σαν αυτές που κρατάει συνήθως τόνια που τις κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Σίγουρα... Ότι είναι για να βάζουμε αποδείξεις, έγγραφα. Το φάκελο λες. Αυτό. Σίγουρα αν είχα στη λίστα δεν θα μ' άφηνε σε καμία περίπτωση να βγω με αυτή την τσάντα. Μην το λες, αγάπη μου. Γι' αυτό σου λέω, άμα έδωσες πολλά, άλλαξε. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Τι πιστεύεις τώρα εσύ γι' αυτό? Αυτό είναι λίγο επιθετικό. Καθαρά. Πρέπει να υποστηρίξει τον εαυτό σου. Είναι η αλήθεια, ξέρεις τι, επειδή πρέπει να είμαστε εδώ αληθινοί και επειδή κρίνουμε η μία την άλλη, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, τώρα ξαφνικά να μην το κρίνω αυτό. Μου φαίνεται, μου ξενίζει πάρα πολύ εμένα. Και ναι. Είναι και λάθος. Καταλαβαίνω το πώς μπορεί να το δεις αυτό, όμως δεν καταλαβαίνω την επιθετικότητά δεν σου είναι επιθετικό. Από χθες. Είναι η αλήθεια. Μέσα στις τουαλέτες που ήμασταν και ήταν μπροστά και η Κορίνα και μπορεί να το πει αυτό, είναι γιατί αλήθεια. Ο τρόπος που μου μίλησες ήταν λίγο επιθετικός και άσχημος. Ναι, γιατί μου είπες να μιλήσουμε, να μου πεις κάτι, δεν ξέρω τι ναι, έχω. Δεν μ' άρεσε να ήταν σε βλέπω στεναχωρημένη. Ωραία, και εγώ ήθελα να μείνω μόνη μου εκείνη τη στιγμή. Και το σεβάστηκα, ναι. Δεν σε πίεσα καθόλου. Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι σου κρίνω την εμφάνισή σου που δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι δεν την έχεις κάνει μόνη σου? Μην μπερδεύεις άσχετα πράγματα. Δεν μπερδεύω, απλά το ο τρόπος που μιλάς, σήμερα, ο τρόπος που μιλάς, το καταλαβαίνω. Mm. Ο τρόπος που μιλάς όμως είναι λίγο επιθετικός. Ναι, εντάξει, αυτή είναι. Μπορείς να μου βάλεις και ένα άμα θες, αλλά να υπάρχει λίγο απλά θεωρώ σεβασμός. Ότι αυτό δεν το έχεις κάνει μόνη σου και έχει γίνει και λάθος. Ευχαριστώ. Έχω τους στις λύσεις μου στην Κύπρο. Μπορούσα άνετα να τους πω, παιδιά, μπαίνω στο παιχνίδι, φτιάξτε μου 10 looks. Για να σου στέλνουνε. Έτοιμα να δείξω και ποια είμαι στημένη. Και να έρθω εδώ να κάνω χαμό. Και λέω, αυτό είναι άδικο απέναντι σε όλα τα κορίτσια που προσπαθούν. Και εδώ ήρθα για να μάθω κι εγώ να ντύνομαι στην καθημερινότητά μου γενικότερα. Πραγματικά και με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι δηλαδή ακούγονται τέτοια πράγματα. Εξής. Απορώ όχι για την αντίληψή της κι αυτά, για τον τρόπο που μου κάνει επίθεση και μου μιλάει. Το βρίσκω πολύ επιθετικό και αγενή αυτό. Δεν το περίμενα καθόλου. Δηλαδή. Ούτε περίμενα ψηλές βαθμολογίες από καμία παίκτρια. Απλά από την Ευρυδίκη στεναχωριέμαι, γιατί πραγματικά δεν μ' άρεσε που την έβλεπα στεναχωρημένη και τώρα βγάζει ακόμη επίθεση. Δεν μου μιλάει ξαφνικά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω και απορώ. Με βρίσκει προεκπλήξεως όλο Ευρυδίκη αυτό. Μου, εγώ έχω να πω ότι ο χρόνος θα δείξει όλα τα πάντα. Τώρα όσον αφορά που με χαρακτήρισε αγενή, δεν έχω να πω κάτι. Είναι η άποψή σου και τη σέβομαι. Έχεις διχάσει πραγματικά και άλλες κοπέλες όμως. Τη μια είσαι έτσι και την άλλη είσαι αλλιώς. Ναι, έτσι είμαι εγώ. Δεν είναι σωστό και προσπάθησα πάρα πολλές φορές να μιλήσουμε, να δω τι έγινε. Ναι, δεν μπορώ όταν εγώ θέλω να είμαι μόνη μου, να
είμαι ο ίδιος άνθρωπος να μιλάω, να γελάω, να κάνω. Θέλω κάποιες στιγμές να είμαι μόνη μου. Και όταν έρχεσαι εσύ παρεμβατικά και με ρωτάς, γιατί έχεις, τι έχεις, τι έχεις, είναι σαν να παρεμβαίνεις μέσα στην ψυχοσύνθεσή μου. Δύο φορές έχω ρωτήσει. Θέλω να είμαι μόνη μου. Δύο φορές ερώτησα. Όμως αυτό δεν αλλάζει την άποψή σημαίνει μου. Ότι κάποιος δηλαδή, άνθρωπος νοιάζεται πραγματικά. Ναι, καλά. Έλα ρε Τζόρτζια τώρα που νοιάζεσαι πραγματικά. Δεν μπορώ να ακούω αυτές τις εδώ μέσα. Νοιάζομαι πραγματικά και σ' αγαπάω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου λες εμένα και καμία. Σ' αγαπάω και νοιάζομαι, μην μου τα λέτε. Εμένα γιατί δεν γουστάρω να τα ακούω. Ευχαριστώ. Να αγαπιέστε μεταξύ σας και να νοιάζεστε. Και όταν τελειώσει το παιχνίδι, να δω πόσο θα αγαπιέστε και θα νοιάζεστε. Γιατί όλο αυτό είναι πολύ ψεύτικο. Και εμένα μην μου ξαναπεί καμία ούτε ότι νοιάζεται ούτε αγαπάει. Τελεία. Είναι κρίμα πραγματικά και λυπάμαι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα όλο αυτό. Και εγώ λυπάμαι κρίμα. Για την ψευτιά. Τέλος. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Είστε εδώ για να λέτε τη γνώμη σας, για τα outfits, για το οτιδήποτε άλλο γίνεται. Και να κρίνεστε και να κρίνετε. Λοιπόν...